Ο βασικός μέτοχος της Eurobank ήταν η οικογένεια Latsis. 9 φυσικά πρόσωπα και μαζί το John S. Latsis Public Benefit Foundation κατήχαν το 43,6% της τράπεζας. Αντί να ανακεφαλαιοποιήσουν την τράπεζα, είχαν μια εξαιρετική ιδέα. Συμφώνησαν με την Εθνική Τράπεζα να ανταλλάξουν μετοχές. Βάσει της νομοθεσίας, η Εθνική ήταν υποχρεωμένη να κάνει δημόσια πρόταση και για το υπόλοιπο ποσοστό της Eurobank που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Στο τέλος της δημόσιας πρότασης, η Εθνική Τράπεζα βρέθηκε να κατέχει το 85% της Eurobank και η οικογένεια Latsis το 11% της Εθνικής. Με την κατάρρευση των σχεδίων συγχώνευσης των δύο τραπεζών, η Εθνική αδυνατούσε να καλύψει το μερίδιό της για την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank και έτσι η Eurobank πήρε το δρόμο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μόλις λοιπόν η Εθνική ολοκληρώσει τη δική της ανακεφαλαιοποίηση και μόνο τη δική της, θα έχει ολοκληρωθεί και η σωτηρία του Latsis. Η οικογένεια Latsis απέκτησε μετοχές της Εθνικής χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank, τη στιγμή που οι γαλλικές τράπεζες ξόδεψαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιήσουν τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα. Και ενώ ο Latsis έσωσε τα χρήματά του, εσύ και ο κάθε Έλληνας πολίτης χρεώνεστε από 5.830 ευρώ ο καθένας για να πάρει η Eurobank στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις? Το πάρτι δεν τελειώνει.